Ωραία. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 9 του μήνα. Και η Σελήνη στην τελευταία μέρα του μηνιαίου της κύκλου, στην 29η μέρα σήμερα. Η Σελήνη στο χώρο του Ταύρου που έχει περάσει, για να κάνει αύριο τα ξημερώματα, τη σύνοδο με τον ήλιο και, και την έκλειψη ηλίου, την ετήσια, που θα γίνει στις 3 και 28 τα ξημερώματα αύριο και στις 19.30 μοίρες του Ταύρου. Σήμερα έχουμε και το πέρασμα που κάνει η Αφροδίτη στις 6 και 5 το απόγευμα στο χώρο των Διδύμων. Η Αφροδίτη εγκαταλείπει το απόγευμα σήμερα τον υγιή για τη φύση της χώρο του Ταύρου, πηγαίνοντας στο χώρο των επικοινωνιακών Διδύμων. Πολλοί λένε ότι η Σελήνη, η Αφροδίτη στο χώρο των Διδύμων είναι άταχτη. Δημιουργεί δηλαδή παιχνιδίσματα, εξαπατήσεις και τα τι αυτά. Δεν ισχύει τόσο. Η Αφροδίτη έχει ένα αίτημα το να περνάει καλά. Και αν το να περνάει καλά σημαίνει μορταρεύει, μπορεί να το κάνει σε οποιοδήποτε χώρο ζωδιακό και αν βρίσκεται, όχι μόνο στο χώρο των Διδύμων. Κατά αυτή την έννοια δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Να πούμε όμως ότι η Αφροδίτη στο χώρο των Διδύμων μας δίνει μια περίοδο στην οποία όλοι θα πετάμε τη σκούφια μας για μετακινήσεις. Να ξεγλιστράμε δηλαδή, να ξεφεύγουμε. Όπως είπε και η Μαρία, είναι άνοιξη. Και η άνοιξη γενικά είναι ξεσηκωτική. Όλοι θέλουμε να ξεγλιστράμε, να ξεφεύγουμε, να παίρνουμε δηλαδή γεύσεις από το καλοκαίρι που έρχεται, και γι' αυτό το λόγο και αυτή η θέση βοηθά. Να πούμε ακόμα ότι σήμερα δεν έχουμε κάποια άλλη αξιολογή όψη. Σήμερα στις 4 και 5 παρά 10 το απόγευμα η Σελήνη κάνει σύνοδο με τον Άρη στον χώρο του Ταύρου. Δεν είναι κακή η σύνοδος αυτή. Και η Σελήνη σε σύνοδο με τον Ερμή στις 10 και 5 το βράδυ. Αυτές είναι οι όψεις που υπάρχουν το διήμερο και θα μιλήσουμε για τις δύο μέρες σήμερα, δηλαδή και για την Πέμπτη και για την Παρασκευή. Γιατί πρώτα απ' όλα η επιρροή της έκλειψης ξεκινά από σήμερα, γιατί γίνεται ξημερώματα αύριο. Και δεύτερον, επειδή αύριο είναι μια μέρα στην οποία θα μιλήσουμε πιο πολύ στο τηλέφωνο και θα κάνουμε πιο λίγες προβλέψεις, θα αναλύσουμε και τη θέση του περάσματος της Αφροδίτης στον χώρο των Διδύμων και βεβαίως την έκλειψη, για την οποία πάρα πολλά λέγονται και ακούγονται. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι οι εκλείψεις κάθε χρόνο γίνονται πολλές. Το λιγότερο 4, γίνονται και 5. Φέτος έχουμε 5. Η κάθε έκλειψη δεν σημαίνει και μία καταστροφή. Γιατί αν κάθε έκλειψη σήμαινε και μία καταστροφή, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπήρχε γη, δεν θα υπήρχε κόσμος. Τρίτον, ότι αυτή η έκλειψη είναι μια έκλειψη η οποία δεν θεωρείται αρνητική. Δεν μπορεί να επιφέρει δηλαδή πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Βεβαίως υπάρχουν κάποια άτομα που έχουν ειδικούς λόγους που θα τους επηρεάσει αρνητικά αυτή η έκλειψη. Αυτούς θα τους αναφέρουμε. Κάποια άτομα ημερολογιακά και ανεξάρτητα με ζώδια. Αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν αιτίες στη διάρκεια του καινούριου φεγγαριού που θα τρέξει των ημερών, δηλαδή που θα ξεκινήσουν από αύριο τα ξημερώματα, που η Σελήνη ξεκινά ένα καινούριο σεληνιακό κύκλο, ένα καινούριο μήνα. Σε αυτό το κύκλο του φεγγαριού οι άνθρωποι που θα αναφέρω θα έχουν αυξημένες εντάσεις, ανατροπές και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι δύσκολα, δυσάρεστα, πιεστικά. Αναφερόμαστε λοιπόν σε όσους επηρεάζει πραγματικά η έκλειψη, γιατί για τους υπόλοιπους, τους περισσότερους, τα φαινόμενα της έκλειψης μάλλον σε καλό θα τους βγουν και όχι σε κακό. Λοιπόν, την έκλειψη αυτή που γίνεται αύριο και επηρεάζει από σήμερα, ενοχλούνται από αυτή την έκλειψη και δημιουργεί έκλειψη ανατρεπτικές καταστάσεις στη ζωή των γεννημένων. Το 1948 τον 6ο μήνα, το 1949 τον 10ο, 11ο, 12ο, το 1950 τον 8ο έως και τον 12ο, το 1951 από τον 1ο μέχρι τον 8ο μήνα, το 1952 από τον 3ο έως και τον 6ο μήνα. Μετά, τον 9ο μόνο μήνα, το 1959, το 1960 1ο, 2ο, 6ο και 7ο, το 1978 τον 12ο μήνα, το 1979 τον 1ο, τον 4ο, τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο, 8ο, 9ο μήνα και 10ο μήνα, συγγνώμη, δηλαδή μόνο τον 1ο και από τον 4ο έως και τον 10ο μήνα του 79, και πολύ επηρεάζει αρνητικά η έκλειψη τους γεννημένους. Τις δύο τελευταίους μήνες του 1990, 10ο, 12ο, και το 1991, τον 1ο, τον 4ο, τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο, τον 8ο, τον 9ο και τον 10ο μήνα, 1991. Εσάς υπάρχουν ειδικές αιτίες που αυτή η έκλειψη μπορεί να σας επηρεάσει αρνητικά, να σας δυσκολέψει δηλαδή. Αλλά εσείς είσαστε δεν είναι λίγος ο κόσμος που επηρεάζεται αρνητικά την έκλειψη, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή η έκλειψη, αυτή καθεαυτή, μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, και αυτό εξηγείται πάρα πολύ απλά, με λογική δηλαδή και αστρολογική λογική. Τι γίνεται στην έκλειψη? Υπάρχει μια ευθυγράμμιση στην προκειμένη περίπτωση της γης
με τη Σελήνη και τον ήλιο. Από τη στιγμή που βρίσκονται σε μια ευθεία, η Σελήνη περνά μπροστά από τον ήλιο και δημιουργεί μια έκλειψη ηλίου. Όταν κρύβει το ένα φως το άλλο, εξετάζουμε το αν η δύναμη που κρύβει το φως του ήλιου είναι δύναμη θετική ή δύναμη αρνητική. Γνωρίζοντας ότι η σελήνη στο χώρο του Ταύρου είναι θετική σελήνη, δεν είναι αρνητική, δεν εκπέμπει αρνητικά, δεν λειτουργεί πλην, είναι αυτοσυντηρητική, προσπαθεί για τα καλύτερα, για την ασφάλεια και είναι και εξαιρετικά έντονα διαισθητική, προστατευτική. Φαίνεται ότι παρεμβαίνει αυτή η φωνή μέσα μας που μας λέει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος, μας κάνει να περιορίζουμε αυτή την ορμητική τάση προς το παίρνω ύλη που το έχουμε όλοι αυτό το διάστημα, γιατί όλοι κάνουν τα πάντα, πώς θα πάρουν τι, από πού. Υπάρχει ένα άγριο κυνηγητό του χώρου που λέγεται ύλη, να βγάλω λεφτά, να καλύψω, να κάνω, να δείξω, και δημιουργεί μια καλή ισορροπία σε αυτή τη διαδικασία. Φαίνεται ότι οι διαισθήσεις μας αυτό το διάστημα λειτουργούν αρκετά καλά και είναι καλό στην προκειμένη περίπτωση να ακούμε τις διαισθήσεις μας, γιατί μπορούν να μας οδηγήσουν στο πού και τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν, η έκλειψη αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, έξω βεβαίως από τις ημερομηνίες που στην αρχή αναφέραμε. Όσον αφορά τη διαδικασία και τι επηρεάζει σε σχέση με το χώρο του Κρύου, καταρχάς θα πούμε ότι είναι μια έκλειψη που γίνεται στο δεύτερο οικονομικό οίκο του Κρύου. Φαίνεται ότι... Ξεκινήσαμε Κρύος. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό το οποίο βοηθά είναι μια καλή ισορροπία, γιατί όπως είπαμε, επειδή υπάρχουν πολλοί πλανήτες μέσα στο δεύτερο οίκο του Κρύου, το χώρο των οικονομικών. Κρυός. Μ' ακούτε κάτω. Κρυός. Ευχαριστώ. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλοί πλανήτες μέσα στο χώρο του δεύτερου, Άρης, Ερμής, Ήλιος, Αφροδίτη και σήμερα, και η Σελήνη και το νέο φεγγάρι εκεί πέρα, υπάρχει μια παρέμβαση, να το πούμε έτσι, της Σελήνης, η οποία μπορεί να προέρχεται κιόλας και από το χώρο τον οικογενειακό των ανθρώπων του Κρυού, που τους βάζουν, ας πούμε, ένα μέτρο στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν απέναντι στο χρήμα. Έχουμε πει ότι αυτό το διάστημα οι Κρυοί παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση το τι μπορεί να τους δημιουργήσει ασφάλεια, σιγουριά. Το μπορεί να στις όποιες αποφάσεις ζωής παίρνουν να υπάρχει πάντοτε ο παρανομαστής. Τελικά κερδίζω από εκεί πέρα, τελικά θα βγω κερδισμένος από αυτό, και βάσει αυτό αποφασίζω. Η Σελήνη λοιπόν έρχεται να δώσει, να απαλύνει αυτή τη σκληρή ηλιστική άποψη και να δημιουργήσει μια καλή ισορροπία, δηλαδή να υπάρχει και το τερπνόν και το ωφέλιμο μαζί, να μην είμαστε τα πάντα κέρδος όλα. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, ούτε θεωρώ ότι ανεβάζει την ανασφάλεια σε σχέση με το χρήμα των ανθρώπων του Κρύου, και δείχνει μάλιστα ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν το λάθος στην προσπάθεια του να έχουν πιο πολλά υλικά αποκτήματα, να χάσουν πράγματα τα οποία να έχουν σημασία για τη συναισθηματική τους ζωή, για το περνάω καλά, για το νιώθω καλά μέσα μου. Και αυτή την ισορροπία ουσιαστικά επιχειρεί να φέρει, βάζει διλήμματα τα οποία ουσιαστικά δείχνει ότι πιθανότατα το υγιώς εκφρασμένο συνέστημα να κερδίζει σε αυτά τα διλημματικά της ζωής των ανθρώπων του Κρυών. Τώρα, όσον αφορά το πέρασμα της Αφροδίτης στον χώρο των διδήμων, φαίνεται ότι υπάρχει μια περίοδος στην οποία η επικοινωνία και συναισθηματική φύσεως επικοινωνία και θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα υπάρχει μια περίοδος στην οποία θα υπάρχουν αιτίες να γίνονται ευχάριστες πολλές μετακινήσεις και θα επιστρέψει ο ουσιαστικός διάλογος, ο οποίος θα λύνει τα προβλήματα στις όποιας μορφής μόνιμες σχέσεις ή συνεργασίες στη ζωή σας. Θετικά δηλαδή τα πράγματα. Και αν εξαιρέσουμε τους 31 Τρίτου, πρώτη Τετάρτη, που ζεματιώνται αυτό το διάστημα γενικά και πρέπει να προσέχουν, για άλλους τους υπόλοιπους τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Πάμε στους Ταύρους. Έγινε μια έκλειψη πάνω στο δικό σας το ζώδιο και η Σελήνη, κυβερνήτης του χώρου που έχει να κάνει με τις επικοινωνίες σας, με τις κουβέντες σας, με τις σχέσεις σας με τους ανθρώπους του δεύτερου συγγενικού σας χώρου, και φαίνεται ότι αυτή η έκλειψη θα σας φέρει στο να κάνετε συζητήσεις οι οποίες είναι σαν να σας δίνουν μια διαφορετική οπτική εικόνα από αυτή την οποία είχατε εσείς μέχρι τώρα και έναν τρόπο διαφορετική δράση από αυτό που εσείς έχετε αποφασίσει. Με δεδομένο το ότι ο Άρης βρίσκεται πάνω στο δικό σας ζώδιο και σας κάνει αυτή τη στιγμή περισσότερο ίσως από ό,τι χρειάζεται επιθετικούς, προκειμένου να διεκδικήσετε αυτά τα οποία έχετε στοχεύσει, μπαίνει ένα φρένο σε αυτή τη διαδικασία. Φαίνεται δηλαδή, πώς λέει ο λαός,
δύο οξυδάτες, μια λαδάτη. Αυτό το οποίο δίνει η σελήνη πάνω σε αυτή τη θέση και με την έκκληση πετυχαίνει στο να μετριάσει την επιθετική δράση την οποία επιχειρούν αυτή την εποχή οι άνθρωποι του Ταύρου, προκειμένου όχι μόνο να κατοχυρώσουν θέση αλλά και να διεκδικήσουν. Γιατί ακόμα και η διεκδίκηση πρέπει να έχει ίσως περισσότερο ευελιξία από ότι ακραία επιθετικότητα και μαχητικότητα. Γι' αυτό τον λόγο πετυχαίνει ισορροπία. Όσον αφορά τώρα τον κυβερνήτη σας στην Αφροδίτη που περνά στον χώρο των διδήμων από σήμερα το απόγευμα και μετά, είναι πάντοτε καλή διαδικασία αυτή και για εσάς τους Ταύρους είναι ακόμα καλύτερη, γιατί μπορεί να είναι σε ασθενική θέση στους διδήμους η Αφροδίτη, αλλά δεν πάβει να είναι στο δεύτερο σας οίκο. Σε χώρο που παίρνει δύναμη λόγω οίκου και δείχνει ότι στους Ταύρους θα βρει τρόπο να φέρει λεφτά. Θα βρει τρόπο να καλυτερεύσει τα οικονομικά σας και μάλιστα μέσα στο μήνα αυτό, κάποια στιγμή μέσα στο μήνα αυτό θα έχετε και ένα έσοδο από αυτά που δεν περιμένατε οι άνθρωποι του Ταύρου εξαιτίας της παρουσίασης Αφροδίτης στον χώρο των Δήμων και μάλιστα κάποια στιγμή η οποία μπορεί να σας δώσει και τυχερό χρήμα από αυτό το οποίο είναι αδούλευτο χρήμα. Και αυτό δηλαδή και το ένα και το άλλο είναι θετικά για εσάς. Πάμε τώρα στον χώρο των διδήμων. Να πούμε ότι εδώ πέρα η σελήνη έρχεται και παρεμβαίνει με την έκλειψη που κάνει πάνω στον ήλιο, δηλαδή την έκλειψη του ήλιου, έρχεται και παρεμβαίνει σε όλη αυτή την ανασκόπηση που επιχειρείτε αυτό το διάστημα να κάνετε σε σχέση με τα ποια είναι τα σωστά πεπραγμένα και τα ποια όχι από το τελευταίο χρόνο. Το τελευταίο δικό σας χρόνο, γιατί όπως έχουμε πει πάντοτε, λίγο πριν τα γενέθλιά μας, όλα τα ζώδια κάνουμε μια ανασκόπηση της δικιάς μας χρονιάς, η οποία λίγη τώρα για τους διδήμους, λίγη είναι ο τελευταίος μήνας αυτής της ζωδιακής χρονιάς, αστρολογικής χρονιάς, για να ξεκινήσει ο μήνας των διδήμων που για εσάς είναι γενέθλια, είναι ξεκίνημα πάλι. Τι γίνεται λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται ότι η σελήνη εδώ πέρα επιχειρεί να βάλει ένα λογικό, ένα λογικό αντιστάθμισμα το οποίο βασίζεται στην ανάγκη σας για να υπάρχει μια ουσιαστική και όχι εικονική ένα ουσιαστικό όφελος, όχι ένα όφελος των αριθμών, γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε υπολογισμούς για τα σύν και για τα πλη μας, μπορεί να υπολογίζουμε πράγματα τα οποία σε αριθμούς και στα μολύβια να βγαίνουν και στην τσέπη και στο χαρτονόμισμα να μην υπάρχουν. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα υγιές φρένο σε αυτή τη διαδικασία και υπάρχει όμως και μια καλή διαισθητικότητα η οποία μπορεί να σας δείχνει εικόνες του αύριο, εξελίξεις του αύριο, οι οποίες είναι καθοριστικές για να δημιουργήσετε προγράμματα και τρόπους που θα κάνετε επιθετικές κινήσεις για να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε να διεκδικήσετε στη ζωή, στη δουλειά, στη σχέση σας, τα πάντα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή διέστηση που λειτουργεί αυτή τη στιγμή και μπορεί να σας δίνει εικόνες του αύριο, να σας δίνει εξελίξεις για το τι θα μπορεί να τρέξει και δεν θα πέσετε έξω σε αυτό. Σε σχέση με τα επαγγελματικά σας δεδομένα, με το ποιοι είναι φίλοι ή εχθροί εκεί πέρα, με το τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσετε στο αύριο και βάσει αυτών των διαισθητικών ικανοτήτων που τώρα είναι πολύ ανεπτυγμένες, μπορείτε να δημιουργείτε ή και να ανατρέπετε αυτά τα οποία τώρα σχεδιάζετε και να τα μεταλλάσσετε με βάση αυτό το οποίο έχει να σας πει η σελήνη και σωστά έχει να σας πει. Όσον αφορά τώρα το πέρασμα της Αφροδίτης στον χώρο των διδήμων, τι καλύτερο για εσάς, αφού η Αφροδίτη, όταν περνάει στο δικό μας ζώδιο ή στον οροσκόπο μας, βεβαίως, αν έχουμε οροσκόπο στους διδήμους, βρίσκει αιτία να βελτιώσει την εικόνα μας. Είναι πολλές φορές που κοιτιόμαστε τον καθρέφτη και δεν μας αρέσουμε. Άλλες φορές που κοιτιόμαστε τον καθρέφτη και μας αρέσουμε περίεργα. Αυτό το διάστημα λοιπόν οι δίδυμοι θα μπορούν να κοιτιόνται στον καθρέφτη και να τους αρέσει περισσότερο ο εαυτός τους. Και δεν είναι ψέμα αυτό, γιατί αυτό το οποίο δίνει η Αφροδίτη πάνω στο δικό σας το ζώδιο, σας δίνει ένα κάτι σύν στην υπάρχουσα γοητεία σας, ένα κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ελκτικός πόλος για τους υπόλοιπους, με άμεσο αποτέλεσμα και να ανοίγετε εύκολα πόρτες. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος εκπέμπει θετικά ανοίγει εύκολα πόρτες και βεβαίως βοηθά τους μόνους και τις μόνες του ζωδίου, αν είναι μόνοι και μόνοι, να είναι περισσότερο ερευνητικοί και να αυξάνει τις πιθανότητες να πουν αντίο στη μοναξιά τους. Αυτή την ευεργετική επιρροή της Αφροδίτης Γίτσας στο χώρο στον χώρο των δικών σας θα την νιώσετε κατά τη διάρκεια του σήμερα το αύριο, γεννημένη την πρώτη δεύτερη μέρα του ζωδίου και στο κατόπιν όλοι οι υπόλοιποι. Πάμε τώρα στον χώρο του καρκίνου να πούμε ότι
Υπάρχει μια περίοδος η οποία έχει έντονη κοινωνικότητα στη ζωή σας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνάνε στη ζωή σας και άνθρωποι που γνωρίζετε. Επιθετικοί, δυνατοί, σημαντικοί, σπουδαίοι. Υπάρχετε κι εσείς μέσα σε αυτή τη διαδικασία και φαίνεται ότι θα νιώσετε κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου ότι μπορείτε να επηρεάσετε κύκλους ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι καθημερινοί άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή απλοί άνθρωποι. Μπορεί να είναι σημαντικοί, σπουδαίοι, είτε στη γνώση, είτε στη δουλειά, είτε στη θέση κοινωνική, είτε οπουδήποτε. Η Σελήνη εδώ πέρα βοηθά στο επίπεδο του ότι, τι δείχνει μάλλον, δίνει ότι βρίσκεστε σε μια αρκετά καλή φάση στην οποία ίσως να βάζετε και σε δεύτερη, σωστά να βάζετε σε δεύτερη μοίρα αυτό που λέμε το κέρδος, 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 προκειμένου να διασφαλίσετε το ISO που λέμε στη γλώσσα του εμπορίου, την κονκάρτα της ποιότητας στα μάτια των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφεστε. Δηλαδή, τι θα πετύχετε? Θα πετύχετε να γνωρίζουν οι άνθρωποι με τους οποίους συναλλάζεστε ότι οι παρεμβάσεις σας, οι κινήσεις σας, οι προτροπές που κάνετε προς αυτούς δεν είναι με βάση το να έχετε εσείς ένα ληστικό κέρδος, αλλά πραγματικά να δώσετε αυτό που πρέπει να δώσετε στους ανθρώπους στους οποίους απευθύνετε. Και αυτό το πράγμα θα δώσει θετικά αποτελέσματα και γιατί θα σας εξυπνώσει στα μάτια των ανθρώπων με τους οποίους έχετε παρεδώσει και κατά δεύτερον θα φέρει υγεία, με σωστό τρόπο και έσοδο στο δικό σας το ταμείο στο κατόπιν. Χωρίς όμως να υπάρχει η ταμπέλα ότι κάνει αυτός το κάνει για χρήμα. Ό,τι κάνει αυτός το κάνει επειδή το νιώθει. Αυτό βγάζει η Σελήνη εκεί πέρα. Και αυτό είναι θετικό γιατί αυτό διασφαλίζει καλές φιλίες. Ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, δένουν στη ζωή σας και μένουν στον χρόνο και σε κάποια στιγμή μπορεί να στηρίξουν και τα σχέδια και τα όνειρά σας και τα χίλια δυο σας. Και γι' αυτό το λόγο λειτουργεί πάρα πολύ θετικά. Όσον αφορά τώρα την Αφροδίτη που περνάει μέσα στο 12ο οίκο, εκεί το πράγμα είναι λίγο μπερδεμένο. Συνήθως δίνεις από αυτό το χώρο κρυφές αιτίες χαράς. Είναι σαν να λέμε μέσα στην ταλαιπωρία της ζωής μας έχουμε μια κρυφή πόρτα που μόλις μπαίνουμε μέσα είναι όλα παράδεισος. Υπάρχουν ειδικές αιτίες οι οποίες μας κάνουν να ονειρευόμαστε όμορφα, να κοιμόμαστε πιο ξεκούραστα, να φεύγει ένα βασικό άγχος από τη ζωή μας. Αυτό είναι το βασικό. Φεύγει ένα βασικό άγχος από τη ζωή μας. Εξασφαλίζει λοιπόν καλή ψυχική ηρεμία και αυτό θα βοηθήσει πολλούς καρκίνους και ίσως περισσότερο όσο μπορεί μάλλον και ακόμα και εσάς τους γεννημένους στις 3 του Εβδόμου περνάτε ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα και θα τα πούμε στο κατόπιν γιατί εσείς θα περάσετε πραγματικά δύσκολο μήνα. Πάμε τώρα στους λέοντες να πούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια τάση να κάνετε ακραίες κινήσεις, επιθετικές κινήσεις και ίσως οι κινήσεις σας να έχουν και το στοιχείο της υπερβολής. Η ανάγκη σας να μάχεστε για να κερδίσετε χαμένα εδάφη, χαμένες αποστάσεις είναι άκρος επιθετική και ενίοτε υπερβολική. Έρχεται λοιπόν η Σελήνη και σε σχέση με το διαισθητικό κομμάτι της ζωής σας που σε αυτή τη φάση λειτουργεί να σας δείχνει ότι θα πρέπει ό,τι κάνετε να το κάνετε χωρίς να απολέσετε το σημαντικό στοιχείο το οποίο πάντοτε είχατε. Δηλαδή όλοι αναγνωρίζαν στο δικό σας το πρόσωπο πως πίσω από οτιδήποτε και αν κάνετε υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ψυχή, καλή ψυχή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, μπορεί να είναι και φίλος και στήριγμα και αδερφός και τα πάντα. Έρχεται λοιπόν η Σελήνη να σας θυμίσει αυτή τη βασική σας ιδιότητα που έχετε τον κίνδυνο στην ανάγκη σας να πετύχετε επέλαση, να ξαναπάρετε δύναμη δηλαδή, ακόμα και να το παραμελείτε. Και αυτή η παρέμβαση είναι αρκετά σημαντική γιατί μπορεί να κατασυγάζει επιμέρους την επιθετική σας ορμή για να κερδίσετε χαμένα εδάφη, από την άλλη τη μεριά και μεσοπρόθεσμα θα σας βγει πολύ ωφέλιμη γιατί θα κερδίζετε κόσμο. Παράλληλα, αυτό το επιβεβαιώνει και η παρουσία που κάνει η Αφροδίτη από σήμερα το απόγευμα στον 11ο φυσικό σας οίκο που σας δίνει ένα άνοιγμα, μια πόρτα που σας φέρνει περισσότερο κόσμο στη ζωή σας, περισσότερους φίλους και φυσικά περισσότερους υποστηριχτές. Πάμε τώρα στον χώρο της Παρθένου να πούμε ότι υπάρχουν κάποια άτομα με τα οποία κάνετε παρέα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ειδικές γνώσεις. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα τα οποία μπορεί να μην γνωρίζετε. Μέσα από αυτούς τους ανθρώπους μπορείτε να μάθετε πράγματα, να ακούσετε πράγματα τα οποία να αλλάξουν κάποιους από τους τρόπους τους οποίους σκέφτεστε να κινηθείτε πάνω σε κέρια τη ζωή σας ζητήματα. Αυτή η παρέμβαση μπορεί να γίνει με αρκετά σωστό τρόπο αυτό το διάστημα. Και είναι καλό οι άνθρωποι του χώρου του Παρθένου να συμβουλεύονται τους ανθρώπους οι οποίοι εγγυημένα έχουν αποδείξει στον χρόνο ότι δεν λένε αρλούμπες, ότι ξέρουν τι λένε, ότι ξέρουν που στηρίζονται, ότι έχουν βάσεις, ότι έχουν λογική και υπάρχει έστω ένας άνθρωπος τέτοιος στη ζωή σας που κατέχει έναν ειδικό τρόπο, μια ειδική γνώση που μπορεί να καθοδηγήσει σωστά τη ζωή σας ώστε να πετύχετε αρκετά πιο σωστά, αρκετά πιο εύκολα τα βασικά σας αιτήματα. Να
ίσως να χρειαστεί να αλλάξετε κάποια από τα απόλυτα τα οποία εσείς πιστεύετε αυτό είναι έτσι και δεν αλλάζει, αυτό είναι έτσι και δεν αλλάζει, και σε αυτή τη φάση είναι πολύ ευεργετική η παρουσία του ανθρώπου αυτού στη ζωή σας, και αυτό έρχεται να δηλώσει αυτή η έκκληση. Μπορεί να κατασυγάζει κατά μία έννοια τη δική σας στάση, να τα πείτε έξω από τα δόντια εκεί πέρα που σας έχουν θυμώσει, να επιθεθείτε εκεί πέρα που σας έχουν ενοχλήσει και πάει λέγοντας. Γίνεται μια καλή ισορροπία στην οποία βοηθάει αυτή τη μορφή στο άτομο και αυτό θα πετύχει περισσότερο σκοπό σας. Όσον αφορά τώρα την Αφροδίτη μέσα στο 10ο σας οίκο, είναι το καλύτερότερο γιατί είναι στην κορυφή του αστρολογικού σας χάρτη, σας δίνει μία μικρή άνοδο σε σχέση με τα επαγγελματικο-οικονομικά. Βεβαίως σας δίνει και μια τάση να ξοδεύετε λίγο περισσότερο για οτιδήποτε θεωρείτε φιγούρα στη ζωή σας. Πάμε στους ζυγούς να πούμε. Εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο δύστροπα και λίγο περίεργα. Φαίνεται ότι τα οικονομικά της ζωής σας θα παίζουν καθοριστικό ρόλο και φαίνεται ότι υπάρχει και μια δυσκολία σε σχέση με την έκλειψη στο συγκεκριμένο ζώδιο. Φαίνεται ότι κάποιοι από εσάς που μπορείτε να προσπαθήσετε μέσα από ένα ξεκαθάρισμα να κερδίσετε πράγματα, να αποκτήσετε δηλαδή ένα οικονομικό όφελος, είτε αυτό είναι από διευθέτηση κληρονομικών στοιχείων, αποπολίστε τι αυτά, θα βρείτε αρκετά και πολλά μπερδέματα και σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά τα μπερδέματα μπορεί να έρχονται και από οικείους χώρους, δηλαδή από κοντινούς σας ανθρώπους, από ανθρώπους που σας βάζουν οι ίδιοι δικοί σας ανθρώποι κολλήματα σε αυτή τη διαδικασία. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι αυτό το οποίο θέλει να σας πει η έκλειψη είναι το εξής, ότι αν πρέπει να υπάρχει μια πίτα η οποία είναι για εσάς, ίσως θα πρέπει ένα κομμάτι από αυτή να το μοιράσετε κι αλλού. Χωρίς να το μοιράσετε κι αλλού, δεν πρόκειται να πάρετε ούτε και εσείς από αυτή την πίτα. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτό που σας δίνει και ανάλογα με αυτό το δεδομένο και το σκεπτικό να κινηθείτε. Η Αφροδίτη, ωστόσο, στον χώρο των Διδύμων είναι καλή θέση από την άποψη ότι ανοίγει τη σκέψη σας και το μυαλό σας, βοηθά συναισθηματικά αλλά και πνευματικά τους ανθρώπους που έχουν οροσκόπο ή είναι στο ζώδιο του ζυγού, βοηθάει και την εξεταστική περίοδο των ανθρώπων που είναι σε φοιτητικές, σε εξεταστική περίοδο. 12-13 το δεκάτο η περισσότερο ευνοημένη ζυγή αυτού του διαστήματος. Πάμε στους Σκορπιούς να πούμε ότι πολύ καλά λειτουργεί αυτή τη στιγμή η Σελήνη μέσα στον χώρο των μόνιμων συνεργασιών, των γάμων, των σχέσεων της ζωής σας. Και δείχνει ότι σε μια περίοδο στην οποία εσείς βλέπετε ίσως και επιθετικά τις όποιας μορφής παρενέσεις κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι, με τους οποίους είτε συνεπάρχετε είτε συνεργάζεστε σε εσάς και αντιδράτε με μια ασπίδα ας πούμε σε οτιδήποτε θέλουν να σας περάσουν να σας πούνε, χωρίς ωστόσο να έχουν κακές προθέσεις, γιατί φαίνεται ότι δεν έχουν κακές προθέσεις, έρχεται τώρα η Σελήνη που η οποία θα μπορούσε μέσα από μια καλή συζήτηση, μέσα από μια σκέψη που να είναι διαφορετική από αυτή που κάνατε, να καταλάβετε ότι αυτός ο οποίος μπορεί να θέλει να παρέμβει στη ζωή σας και να σας πει ξέρεις κάτι, όχι αυτό έτσι αλλιώς, δεν το κάνει ντε και καλά για να σας επιβληθεί, μπορεί να το κάνει με πραγματικά καλή πρόθεση και να έχει σαν αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία να βοηθήσει και εσάς εξελιχτικά, να βοηθήσει και μια σχέση, συνεργασία να πάει καλύτερα, να ρολάρει και να έχει αποτελέσματα. Απ' την άλλη τη μεριά τώρα η Αφροδίτη περνώντας στον χώρο του 8ου φυσικού σας οίκου θα σας δώσει μια περίοδο που μπορεί να αυξήσει και την κτητικότητά σας απέναντι στους ανθρώπους και την κτητικότητά σας απέναντι στο χρήμα. Σας κάνει περισσότερο από ότι από τη φύση σας είσαστε καχύποπτοι, αλλά παράλληλα δίνει και μια επιδότηση στον ερωτισμό σας, αυξάνει δηλαδή τον ερωτισμό σας, αλλά και στοιχεία τα οποία μπορεί να έχουν αυξημένη ζήλια και. Εκεί το ελέγχετε. Πάμε στους τοξότες, να πούμε ότι. Εδώ πέρα παίζεται ένα περίεργο παιχνίδι. Η Σελήνη κάνει μια έκλειψη μέσα στον 6ο φυσικό σας οίκο. Υπάρχουν πράγματα μέσα στον χώρο της δουλειάς και αν κυρίως κάνετε δουλειές συνεργασιακές που γίνονται χωρίς να τα ξέρετε εσείς. Αυτή η έκλειψη θα δώσει αιτία για να δείτε πράγματα τα οποία μπορεί να μην σας ενοχλούν. Επειδή όμως είναι αρχικά στάδια στα πράγματα τα οποία γίνονται και δεν γίνονται όπως ακριβώς τα θέλετε, σας δίνει χρόνο να αντιδράσετε και να ισορροπήσετε τη διαδικασία ώστε να μην βγείτε χαμένοι μέσα από αυτά τα οποία γίνονται και για εσάς χωρίς εσάς. Γιατί όταν ανακατεύεστε μέσα σε μια δουλειά θα πρέπει να έχετε γνώμη και άποψη για οτιδήποτε συμβαίνει και σας αφορά και εσάς. Αυτή η διαδικασία είναι ένα καλό ξεκαθάρισμα στις ισορροπίες, στους ρόλους, στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα που μπορεί να έχει ο καθένας σας μέσα στον χώρο της δουλειάς. Και επειδή υπάρχει ο κίνδυνος κάποια πράγματα από τα οποία γίνονται να βάλουν την οικονομία, τη δικιά σας οικονομία, και αυτό το λόγο ίσως μέσα από την έκλειψη θα πρέπει να εξιχνιάσετε τι ακριβώς συμβαίνει για να βάλετε τέτοιες ισορροπίες ώστε να μην βγείτε χαμένοι οικονομικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως μετά από αυτή τη διαδικασία και περνώντας η Αφροδίτη στον χώρο του 7ου φυσικού σας οίκου θα βοηθήσει να γίνονται περισσότερο αρμονικές, αποδοτικές και ουσιαστικές και οι επαγγελματικές και οι διαπροσωπικές της ζωής σας σχέσεις. Πάμε τώρα στους εγώκερους να πούμε ότι
Εξαιρετικά καλά λειτουργεί η Αφροδίτη, η έκλειψη μέσα σε εσάς, γιατί γίνεται στον πέμπτο φυσικό σας οίκο. Σε ένα χώρο ο οποίος μπορεί να διώξει τα μελανά στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν στην προσωπική σας ζωή, στην συναισθηματική σας ζωή, στη σχέση σας με τους ανθρώπους τους οποίους έχετε στην καρδιά σας, θα υπάρχουν ειδικές αιτίες οι οποίες θα σας δημιουργήσουν, θα σας βοηθήσουν να κάνετε υπερβάσεις, να μιλήσετε πρώτοι στους ανθρώπους οι οποίοι έχετε τσακωθεί και εγωιστικά δεν τους μιλάτε, ενώ γνωρίζετε ότι μπορεί να έχετε κι εσείς ένα μεγάλο κομμάτι από το άδικο για το οποίο σας έκανε να μιλάτε και τα τι αυτά. Διορθώνει σχέσεις, σας ζητά να κάνετε πιο υποχωρητικές κινήσεις, αλλά αυτά λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Πολύ θετική είναι και η παρέμβαση που κάνουν άνθρωποι που μόνιμα στηρίζουν τη ζωή σας, είτε σαν σχέσεις είτε σαν συντρόφοι, και φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου μπορεί να αλλάξετε και αντιλήψεις σε σχέση με το τι πορεία και το τι πορεία πρέπει να έχει τελικά μια σχέση που ούτως ή άλλως υπάρχει στη ζωή σας καιρό, στηρίζει καιρό τη ζωή σας και τα τι αυτά. Ένα καλό συναισθηματικό ξεκαθάρισμα δίνει λοιπόν αυτή η έκλειψη, η οποία τελικά φαίνεται ότι μπορεί να σας βγει σε καλό. Και παράλληλα φαίνεται ότι κάποιοι οι οποίοι κάνανε κάποιες ατασταλίες τώρα τελευταία, μέσα από αυτή την έκλειψη μπορεί να ξαναβρουν συναισθηματικές ισορροπίες. Η Αφροδίτη εντωμεταξύ μέσα στον χώρο των διδύμων είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει για να γίνει καλύτερα ο χώρος της δουλειάς, και φαίνεται ότι εσείς που έχετε οροσκόπο εγώκερο, ή εσείς που είσαστε εγώκεροι, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, αν τρέξετε το πράγμα σε σχέση με τα επαγγελματικά και θα βελτιωθεί ο χώρος της δουλειάς, αν έχετε δουλειά, ή μπορείτε να βρείτε δουλειά αν δεν έχετε. Πάμε τώρα και στους υδροχόους να πούμε ότι εδώ πέρα η Σελήνη στην έκλειψή της με τον Ήλιο δείχνει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να σας ανησυχούν σε σχέση με εξελίξεις οικογενειακού χαρακτήρα, σε σχέση με γονείς, σε σχέση με ανθρώπους μεγαλύτερους του χώρου, σε σχέση με τον χώρο αυτόν καθεαυτόν τον οικογενειακό. Φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν αιτίες οι οποίες να σας ενεργοποιήσουν πάνω σε αυτή τη διαδικασία και να υπάρχει και μια γενικά αναστάτωση σε σχέση με εξελίξεις που αφορούν αυτή καθεαυτή τον χώρο τον οικογενειακό. Φαίνεται ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε να βάλετε μία τάξη, μία τακτοποίηση ή να ασχοληθείτε πολύ με θέματα τα οποία δεν αφορούν μόνο εσάς, αφορούν και τρίτους. Και αυτό δεν είναι τελικά κακό, γιατί το τακτοποιώ τη ζωή μου, τακτοποιώ το χώρο μου, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και για την ψυχολογία μου στο κατόπιν. Υπάρχει μία αυξημένη νευρικότητα, ενδοοικογενειακή νευρικότητα, η οποία δημιουργεί και την ανάγκη αυτή τη τακτοποίηση, αλλά από την άλλη τη μεριά υπάρχει και μία Αφροδίτη, η οποία μπαίνει στον χώρο του πέμπτου φυσικού σας οίκου, εκεί θα συναντήσει και τον Δία, που σημαίνει ότι ξεκινά μια περίοδος η οποία είναι λαμπρή σε σχέση με τα συναισθηματικά δεδομένα της ζωής των υδροχών. Ευκαιρίες όποιας μορφής πλησιάζουν τη ζωή σας, αν είστε μόνοι μόνες, μπορείτε να πάρετε είτε την επιβεβαίωση με τα τσουβάλια, είτε την ευκαιρία να δημιουργήσετε μια καινούργια σχέση, όσοι τυχαίνει και δεν έχετε. Και από αυτή την άποψη υπάρχει μια αυξημένη τύχη που μπορεί να σας βγει σε πολύ καλό. Η ένταση η οποία μπορεί να δημιουργήσει μέσα στους ενδοοικογενειακούς σας χώρους η έκλειψη του ήλιου θα γίνει αιτία για να διορθωθούν πράγματα εκεί πέρα, και αυτό θα σας βγει στο κατόπιν στο συν. Γιατί ίσως πολλές φορές για να διορθωθούν πράγματα χρειάζεται να γίνει και ένας καυγάς. Πάμε και στο χώρο, το χώρο του καρκίνου να πούμε ότι Σελήνη, κυβερνήτης του πέμπτου φυσικού σας οίκου, το χώρο των συναισθημάτων σας, δείχνει ότι είσαστε γενικά παραπονιάριδες σαν άνθρωποι και το γνωρίζετε. Είσαστε άνθρωποι στους οποίους δεν φτάνει να τους αγαπάνε και να τους το δείχνουν με πράξη, πρέπει να τους το λένε και με λόγια, με μηνύματα, με σχέδια, με καρδούλες στο ψυγείο. Φαίνεται ότι αυτή η έκλειψη θα σας δώσει την ευκαιρία να κάνετε ίσως ένα μαχητικό λόγο, έναν επιθετικό λόγο με τους ανθρώπους της καρδιάς σας. Να πείτε αυτά τα οποία σας ενοχλούν, αυτά που περιμένετε, αυτά που δεν έχετε, αυτά που δεν σας γεμίζουν, αυτά που σας κάνουν να μην νιώθετε καλά, και αυτό θα δώσει μια αφορμή και μια αιτία να αλλάξουν πράγματα έτσι που να αλλάξουν προς το καλύτερο. Παράλληλα φαίνεται ότι πρέπει να ακούτε σε μια περίοδο στην οποία στοχεύετε σε πολλές μεριές ταυτόχρονα. Φαίνεται ότι πολλοί ηχθεί σε αυτό το διάστημα κοιτάνε να απλωθούν σε 25 μεριές. Αυτή η έκλειψη τους δείχνει ότι δεν μπορείς να κρατάς σε μια μασχάλη 14 καρπούζια. Ένα και πολύ και σωστά. Και αυτό το ένα θα σας δείξει και τι άλλο θα απορρίψετε. Γι' αυτό το λόγο, μέσα από την επιρροή αυτής της έκλειψης, θα μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε, να βάλετε σε προτεραιότητες όλα αυτά τα πολλά σας θέλω, 1, 2, 3, 4, 5, και να δείτε ότι αυτό το οποίο μπορείτε και πρέπει να κυνηγήσετε αυτή τη στιγμή είναι ένα σημαντικό κύριο, και σε αυτό να τοποθετηθείτε, σε αυτό να επενδύσετε δηλαδή. Αυτό είναι το σημαντικό. Παράλληλα, φαίνεται ότι μπορεί να δέσουν μόνο συνεργασίες οι οποίες αξίζουν, έχουν ουσία και αποτέλεσμα. Όσον αφορά τώρα το πέρασμα της Αφροδίτης στον χώρο των διδύμων, είναι εξαιρετικά καλό για τους ανθρώπους του ηχθείς, γιατί δείχνει πρώτα απ' όλα μια
τακτοποίηση στους χώρους που ζείτε, που θα σας κάνει να μπαίνετε μέσα και να νιώθετε πολύ ωραία. Δεύτερον, μπορεί να σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι η χαρά της ζωής, να έρχεται και να στολίζει με λουλούδια το χώρο σας, να ομορφαίνει με την παρουσία και με τη λειτουργικότητά του μέσα στο χώρο σας. Τρίτον, ένας καλοπισμός γενικά στον χώρο που ζείτε και καλύτερες σχέσεις με τους ανθρώπους του δικού σας. Είπα πολλά σήμερα, αυτά. Εντάξει. Αλλά ήταν η μέρα τέτοια. 2-10-13-49-036-6-9-37-110-155. Θα τα πούμε αύριο με γραμμές, θα ξεκινήσεις εσύ. Εμείς πάμε στο επόμενο.